Είμαστε πια στην τελική ευθεία. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την κάλπη της 9ης του Ιούνιου. Έχουμε λοιπόν και εδώ στα Γιάννενα την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία του κομματός μας που έχει καταγραφεί όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Στις βουλευτικές που ανάδειξαν βουλευτή για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Στις εκλογικές διαδικασίες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και πρόσφατα στις φοιτητικές εκλογές με τη μεγάλη πρωτιά της πανσπουδαστικής. Και τα μηνύματα που έρχονται από παντού, από τις περιοδίες μας και την επαφή μας με τον κόσμο εδώ στα Γιάννενα και σε όλη την Ήπειρο δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει η έκπληξη την Κυριακή το βράδυ της 9ης του Ιούνιου. Να βγει δυναμωμένο σε ψήφους, ποσοστά και ευρωβουλευτές στο ΚΚΕ. Να βρει διέξοδο η οργή που υπάρχει στον εργατόκοσμο και στο λαό μας συνολικά για αυτή τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια τόσο από τη σημερινή όσο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Από τα κόμματα που μας παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μονόδρομο. Και πώς, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να μην υπάρχει οργή όταν κάθε απέτηση για ικανοποίηση λαϊκών αναγκών συναντάμε την απάντηση. Δεν υπάρχουν χρήματα. Πρώτοι οι γονείς βιώνουμε από πρώτο χέρι τα τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση ως απόρρια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του σχολείου, όπως λένε, των δεξιοτήτων. Του σχολείου της ημιμάθειας. Της πολιτικής της υποχρηματοδότησης που και εδώ στην πόλη μας έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών υποδομών. Το 50% των κτηρίων των υπηαγωγείων εδώ στα Γιάννενα έχουν κατασκευαστεί πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό το 1985 και μόνο το 7% έχει κατασκευαστεί με τον κανονισμό του 2000. Από τα 39 διδακτήρια των δημοτικών σχολείων, τα 12 έχουν κατασκευαστεί πριν το 1959. Τα 12 από το 59 ως το 1985 και μόνο 6 σχολεία από τα 39 της πόλης έχουν χτιστεί με τον κανονισμό του 2000 που θεωρείται ασφαλή σήμερα. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία, όπως για παράδειγμα τα ΕΠΑΛ, παρουσιάζουν σε σημεία τους εικόνα βομβαρδισμένου σχολείου. Κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ατομική ευθύνη τις ανάγκες του παιδιού, τη φροντίδα του, τη μόρφωσή του, το μέλλον του και στα πλαίσια αυτά η σχολική στέγη και συνολικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται ως κόστος και βαρύδι στους αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς. Αρνητικό παράγοντα για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και δεν είναι όλα τα παραπάνω ελληνικό φαινόμενο και παρέκκληση της ευρωπαϊκής κανονικότητας, στην οποία, σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης, πρέπει να επανέλθουμε. Σύμφωνα με έρευνες στο Βέλγιο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 13.000 σχολικά κτίρια, τα μισά χρήζουν σοβαρών επισκευών και τα 500 πρέπει να κατεδαφιστούν. Σε άλλη μια χώρα, μέλος του G8, την Ιταλία, μόνο το 9% των σχολικών κτηρίων κατασκευάστηκε για να αντέχει σε σεισμούς και το 60% δεν έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Αν θέλει όμως να δει κάποιος τη βαρβαρότητα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο της το μεγαλείο, δεν έχει παρά να επισκεφτεί ένα οποιοδήποτε ειδικό σχολείο στην Ήπειρο. Εκεί θα αντικρίσει την εικόνα της απόλυτης αδιαφορίας για τα αμαία, καθώς η υποστελέχωση, οι τραγικές υποδομές, οι τάξεις κλουβιά και οι ελλείψεις σε βασικούς χώρους εκπαίδευσης είναι καθεστώς. Σχολεία που σε μία τάξη 20 τετραγωνικών κάνουν ταυτόχρονα μάθημα 2 και 3 τμήματα. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που κάνουν συνεδρίες με μαθητές και γονείς σε διαδρόμους. Νοσηλευτές που περιθάλπτουν μαθητές σε γραφεία και προσωπικό των σχολείων να δίνει έναν τιτάνιο αγώνα μαζί με τους γονείς να σώσουν ό,τι σώζεται, καθώς η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει. Και να μην μιλήσουμε για τη ζωή των αμαία μετά την εκπαίδευση, όπου κατατά ένας ατέλειωτος γολγοθάς για τις οικογένειες που δίνουν μόνες τους τη μάχη χωρίς την παραμικρή κρατική στήριξη, χωρίς δομές υποστήριξης, ιατρική φροντίδα, νοσηλευτική φροντίδα.
εκτός βέβαια αν έχουν χρήματα για τα πανάκριβα ιδιωτικά κέντρα. Αυτή είναι η πολυδιαφημιζόμενη Ευρώπη της συμπερίληψης και της ισότητας, στην οποία το 49% των ΑΜΕΑ, στη χώρα μας το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 90%, είναι αποκλεισμένο από την εργασία και κατά συνέπεια από την κοινωνική ζωή. Την ίδια στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης των Ματωμένων Πλεονασμάτων μπορεί να μην δίνει δεκάρα τσακιστή για τα ειδικά σχολεία και για τα άθλια διδακτήρια, καθώς δεν υπάρχει, όπως λένε, το προσδοκόμενο όφελος, είναι ιδιαίτερα όμως γενναιόδωρο στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις ετοιμόρροπες στέγες των σχολείων και στην προμήθεια διαδραστικών πινάκων και οθονών, αφού μια τεράστια αγορά ψηφιακών πράσινων προϊόντων αναμένει να απορροφηθεί από τους καταναλωτές. Άλλωστε, τι ταμείο ανάκαμψης θα ήταν αν δεν λάδωνε την αγορά. Ίδια η κατάσταση και στα νοσοκομεία της πόλης, όπου κυριαρχούν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, με τον Υπουργό Υγείας να λέει κατάμουτρα πρόσφατα στους συμβασιούχους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ότι δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου, που θα απολυθείτε. Μπορείτε να πιάσετε δουλειά ως σερβιτόροι. Τους συμβασιούχους που εργάζονταν λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σχεδόν 5 χρόνια. Καλύπτουν εποχιακές ανάγκες, είπε ο Υπουργός. Αλήθεια, ρωτάμε εμείς, πόσο διαρκεί αυτή η εποχή της Νέας Δημοκρατίας και η εποχή κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη? Και είναι τόσο τραγική η υποστελέχωση των 2 νοσοκομείων σε όλα τα επίπεδα, που ενώ ο νομός Ιωνίνων έχει οριστεί ως κέντρο υποδοχής βαρέως πασχών των παιδιών από την ευρύτερη περιοχή, όταν εφημερεύει το νοσοκομείο Χατζικώστα, η εφημερία γίνεται με δανεικούς γιατρούς από το Πανεπιστημιακό και τα κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ λόγω έλλειψης μονάδας εντατικής θεραπείας στην παιδιατρική, οι αεροδιοκομιδές είναι πια ρουτίνα, με τεράστιο κίνδυνο να χαθούν παιδικές ζωές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος. Νοσοκομεία, επιχειρήσεις, εμπαρμοματοποίηση όλων των υπηρεσιών υγείας και επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την προηγούμενη χρονιά στη Γερμανία, της σοσιαλδημοκρατικής πράσινης διακυβέρνησης, στην ατμομηχανή, όπως λένε, της Ευρώπης, έκλεισε 16 νοσοκομεία, επειδή δεν ήταν, όπως είπαν, κερδοφόρα. Λες και τα νοσοκομεία είναι εμπορικά καταστήματα. Και την ίδια στιγμή που επικαλούνται την οικονομική ανέχεια σε κάθε αίτημα για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, απλόχερα δίνουν 500 χιλιάρικα κάθε μέρα για τον περίπουλο της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Όχι φυσικά για την προστασία των συνόρων μας, αλλά για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων προς την Ιερά Συμμαχία κατά τον κύριο Κασελάκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όποιος αγανακτεί με τα όσα καθημερινά ζει, τόσο στη δουλειά του, όσο και σε κάθε πτυχή της ζωής του, δεν έχει άλλο δρόμο παρά στις 9 του Ιούνιου να ψηφίσει ΚΚΕ και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα που τη στηρίζουν. Ναι, μπορούμε να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο περισσότερους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που θα σπάνε την ομοφωνία όλων των άλλων και θα τους χαλάνε τη σούπα της συνένεσης. Γιατί μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια αποκάλυψαν σταθερά όσα αντιλαϊκά σχεδιάζονταν εκεί στις Βρυξέλλες, τα καταψήφιζαν, έφεραν εκεί μέσα τη φωνή και τα αιτήματα των πολλών. Και έτσι θα συνεχίσουν. Και φυσικά θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτών των αγώνων που ήταν το προηγούμενο διάστημα η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, και όχι φυσικά η συμπολιτευόμενη δίθεν αντιπολίτευση των κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας ή του Βελόπουλου και της Ακροδεξιάς. Δαγκωτό ΚΚΕ λοιπόν, να γεμίσει η κάλπη κόκκινα ψηφοδέλτια στις 9 του Ιούνιου. Γεια σας.